Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς βρισκόμαστε στον πλατή Γυαλό, εδώ στην καθίζηση που έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε κάνει πάμπολα ρεπορτάζ. Τώρα, γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ? Γιατί οι πληροφορίες μας είπαν ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μαζί με τον εργολάβο, τον κύριο Λινάρδο Σταμάτη, βρισκόντουσαν εδώ και τους παρακολουθήσαμε από μακριά με διακριτικότητα για να δει αν μπορεί, είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να φτιάξει το γήπεδο μας, και αν μπορούσε να φτιάξει και αυτό το έργο. Ο ίδιος θα το μελετήσει, από ό,τι ακούγαμε από μακριά, θα το μελετήσει, θα δει και θα απαντήσει. Είναι ένα θέμα για το οποίο εμείς έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ. Όπως ξέρετε, εδώ οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν. Μάλιστα, τελευταία, στο τέλος του καλοκαιριού, ο Δήμαρχος είχε πει ότι θα φέρει τον εργολάβο να το φτιάξει, θα ξεκινήσουν οι εργασίες, και κάποιοι είχαν διώξει και τους τουρίστες τους για να ξεκινήσει. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Είναι επί Δημαρχίας Ρούσου έγινε αυτή η καθίζηση, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έντονο το πρόβλημα της αποκατάστασης. Πρέπει επιτέλους να γίνει. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Λινάρδος Σταμάτης θα το δει, θα το εξετάσει και θα το αναλάβει για να τελειώσει και αυτό το έργο. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε ότι έχει ο δρόμος γίνει ελάχιστος. Το βλέπετε εδώ, ο μάμας με την κάμερα σας δείχνει. Έχει περιοριστεί το εύρος του δρόμου. Πολύ. Και όλα αυτά πολύ ωραία έβαλε ο Δήμος αυτό το πλέγμα για να εμποδίζει. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα ανοίγει όλο και περισσότερο. Και αυτό πολύ που είναι αισιόδοξο είναι ότι εάν ο κύριος Λινάρδος δεχθεί να κάνει το έργο, έχουμε πληροφορίες ότι είναι ένας από τη Ρόδο, ναι, σοβαρός εργολάβος, θα μπορεί να το φέρει σε πέρας γρήγορα. Εδώ με την ευκαιρία, Μπέτη, πρέπει να σου πω το εξής, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, για να πάμε και στο άλλο γήπεδο, το άλλο έργο, αποκατάσταση, την αντικατάσταση του Ταρτάν, και να ξαναφτιαχτεί και το Ταρτάν, το οποίο είναι σε αθλειότατη, στον υπερθετικό βαθμό χρησιμοποιώ, σημαίνει ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσει αυτή την περίοδο. Γιατί υπάρχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Αυτά όμως θα ήταν πολύ καλά εάν βρίσκαμε τον κύριο Λινάρδο να μας έλεγε περισσότερες πληροφορίες. Όμως τώρα λέω το εξής, σου δίνω το μικρόφωνο, γυρνάω το φακό σε μια περιοχή απίθανη. Υπέροχη, και πραγματικά σήμερα με τον ήλιο που λάμπει στο νησί μας και όχι μόνο, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι το καντούνι και τα λινάρια, δείτε, αυτές οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Και βέβαια εμείς χαιρόμαστε πολύ όταν καταγράφουμε τις υπέροχες εικόνες του νησιού μας, το Σταυρό απέναντι, γιατί δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα και από τους ομογενείς μας, οι οποίοι νοσταλγούν την Κάλυμνο, νοσταλγούν την πατρίδα, και αυτές οι λήψεις τους συγκινούν αφάνταστα. Τους αυξάνουν βέβαια την νοσταλγία, ναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και, ναι, μια μικρή έτσι ανακούφιση, έτσι, βλέποντας τις αγαπημένες γωνιές του ωραιότερου νησιού του Αιγαίου και του πιο περίεργου. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Μπέτη αυτή τη στιγμή μιλάει με μία κάτοικο της περιοχής, η οποία μάλιστα της βεβαιώνει ότι ο Δήμαρχος του συγκέντρωσε αρχές του Σεπτέμβρη για να τους πει ότι σε μία εβδομάδα ξεκινούν οι εργασίες. Οι εργασίες βέβαια δεν ξεκίνησαν τότε. Θέλω όμως να προσθέσω στο ρεπορτάζ ότι ο κύριος Διακομιχάλης πρότεινε και στην εταιρεία 3K των αδερφών Κρούσκου να αναλάβει αυτό το έργο, αλλά η έρευνα που έκανε η εταιρεία συνέτεινε στο ότι δεν συνέφερε οικονομικά. Μην ξεχνούμε ότι οι τιμές πια τώρα του μπετών έχουν ανέβει στα ύψη και όλα αυτά τα δεδομένα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δική της ανάλυση, η εταιρεία δεν μπορούσε. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος εργολάβος από τη Ρόδο να κάνει άλλους υπολογισμούς και να πει ότι μπορώ να το κατασκευάσω. Αν πει το ναι,
ο κύριος Λινάρδος, νομίζω είναι θέμα πια σύντομου χρόνου το έργο επιτέλους αυτό να αρχίσει. Λοιπόν, η κυρία Πόλη μου έλεγε εδώ την αγωνία της τόσα χρόνια που συμβαίνει αυτό το πράγμα, φοβάται πάρα πολύ, ανησυχεί, γιατί λέει αν συμβεί κάτι, έχει φωτογραφίες καρέ-καρέ όταν είχε γίνει, έφευγε λέει το βουνό, έτσι ακριβώς μου το είπε. Και ανησυχεί πάρα πολύ, διότι λέει έχει μεγαλώσει το ρήγμα εδώ πέρα και αν κλείσει ο δρόμος και δεν μπορούν να περάσουν, μένει εδώ πάνω από το βουνό, έχει και μια ηλικιωμένη στο σπίτι της, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει δρόμος. Θέλει οπωσδήποτε και είναι κάτι που το περιμένουν όλοι οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, επιτέλους να αρθούν τα συνεργεία και να φτιάξουν το δρόμο. Είναι αυτό που θέλουν οι κάτοικοι και το καταλαβαίνουμε απολύτως. Εμείς ερχόμαστε εδώ και κάνουμε ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Λοιπόν, μακάρι αυτή τη φορά να βρεθεί η λύση. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης, κάποτε πια μετά από τόσα χρόνια πολιτικής εμπειρίας, όταν δίνει υποσχέσεις σε κατοίκους για ορισμένα πράγματα, να τη στηρεί πώς, αφού πρώτα λύσει τα θέματα, αφού πρώτα δει ότι γίνεται το έργο, αφού εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις. Οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι τίποτα, έχει λεφτά ο Δήμος στο χρηματοκιβωτίο. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην 3K και της λέει έλα, αλλά η 3K είναι σοβαρή εταιρεία και κάνει τις έρευνες και βλέπει ότι το μπετόν είναι στα ύψη, ενώ οι τιμές του Δήμου είναι πολύ πολύ χαμηλές, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, πρώτα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, δένεις την υπόθεση και μετά βγαίνεις, καβαλάρεις στους πολίτες και τους λες, παιδιά, σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες σας κάνω το έργο, διότι έρχεται. Θα κάνω, είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, πάμε τώρα για 6 μήνες. Με ιδιαίτερη χαρά ο φακός του Κάλυμνος News συναντά στην Κάλυμνό μας τον εργολάβο που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το έργο του γυμναστηρίου μας. Κύριε Λινάρδο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και εγώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι σας συνοδεύει μία πολύ θετική φήμη για ένα σοβαρό εργολάβο, ένα αξιόπιστο εργολάβο, γι' αυτό χαίρομαι και ιδιαίτερα, γιατί η πρώτη μου και βασική ιδιότητα γυμναστής. Έχω γυμνάσει στο γήπεδο πάρα πολλά παιδιά, έχω παίξει και ποδόσφαιρο και αντιλαμβάνομαι, θέλω να μεταφέρω και την αγωνία των αθλητών του τύπου και των αθλητριών, των παιδιών που παίζουν ποδόσφαιρο. Πότε περίπου υπολογίζετε να αρχίσουν οι εργασίες? Δεν ευθύνεστε εσείς. Αυτό είναι γεγονός. Καταρχήν, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Έτσι όπως έχουμε συνεννοηθεί τώρα με την τεχνική υπηρεσία, οι εργασίες θα ξεκινήσουν γύρω στον Απρίλη. Ο λόγος είναι ξεκάθαρα οι καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούν τις συγκεκριμένες εργασίες. Και οι αγωνιστικές, φαντάζομαι, υποχρεώσεις, ή όχι? Και άλλος ένας λόγος σημαντικός είναι να μην ενοχλήσουμε τις ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο, με τη λογική ότι καλό θα είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες και να μην μεσολαβήσει διάστημα, γιατί θα ξεκινήσουμε αναγκαστικά από την τοποθέτηση του κλωτάπητα και θα προχωρήσουμε μετά στην υλοποίηση του ταρτάν. Οπότε για να μην μεσολαβήσει διάστημα κρίσιμο και μένουν οι ομάδες έξω από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους, θα ξεκινήσουμε τον Απρίλιο με στόχο να τελειώσουμε μέσα με τέλος Ιουνίου. Αυτή είναι η συζήτηση κάναμε έτσι τώρα πριν λίγο στο Δημαρχείο Παρουσία και των Τεχνικών Υπηρεσιών και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τέλεια. Είχαμε και μία επίσκεψη στο χώρο της καθίζησης, στην τοποθεσία του πλατή γυαλού, που και εκεί υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Έχουμε μία πληροφορία ότι ο Δήμαρχος θα σας προτείνει, δεν ξέρω αν σας πρότεινε ακόμα, αν μπορείτε να το αναλάβετε αυτό το έργο. Σας έγινε τέτοια πρόταση? Εγώ πήγα και το είδα, επισκέφτηκα, όντως έγινε μία πρόταση να πάω να το επισκεφθώ. Το είδα εκεί, πάλι παρουσία των μηχανικών εκεί του Δήμου και θα πρέπει να κοστολογηθεί από εμένα και να δώσω κι εγώ πια την προσφορά μου, και η οποία θα είναι όχι μόνο οικονομική αλλά και χρονική. Γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους κατοίκους εκεί της περιοχής και υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα λόγω μαγαζιών επιχειρήσεων που δουλεύουν εκεί να γίνει αυτό το πράγμα άμεσα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει πέρα από οικονομική και μια χρονική δέσμευση, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρήσουμε εκεί τους κατοίκους περιοχής. Τι μπορούμε να πούμε στους κατοίκους του πλατή γυαλού, δηλαδή πότε θα κοστολογήσετε αυτό το έργο περίπου, για να δώσετε την απάντηση θετική ή αρνητική?
Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα. Α, τόσο σύντομα. Ναι, ναι, την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζω και θα δώσω την προσφορά μου στο Δήμο. Επειδή λοιπόν το Κάλυμνος News είναι ένα μέσο που καταγράφει την τοπική επικαιρότητα αλλά ταυτόχρονα και την αγωνία των κατοίκων του νησιού, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μεταφέρω στους φίλους του Στίβου και στους φίλους του ποδοσφαίρου ότι τον Απρίλιο περίπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες της ανακαίνησης χλωτάπητα πρώτα. Ταρτάν σε δεύτερο σημείο. Πολύ σωστά. Και για τους κατοίκους του Πλατή Γελού, ας κάνουν υπομονή περίπου 10-15 μέρες να κοστολογήσετε και να πείτε αν συμφέρει να γίνει το έργο ή όχι. Ακριβώς. Ακριβώς. Το είπα καλά. Όπως ακριβώς θα είπα. Το είπα καλά γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές. Οι τιμές των δημοτικών έργων και των δημοσίων έχουν λίγο έτσι. Οι τιμές παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά. Δεν παρακολουθούν τις αυξήσεις και τη διεθνή συγκυρία, γιατί δεν είναι μόνο ελληνική συγκυρία, είναι διεθνή συγκυρία. Και ότι ένας εργολάβος δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα φιλόπτωχο ταμείο, ξέρω εγώ. Πρέπει να έχετε και εσείς το κέρδος σας, δεν έτσι. Και από τη στιγμή που θα δεσμευτεί κάποιος, θα πρέπει να το υλοποιήσει. Έτσι δεν είναι, για να είμαστε σοβαροί. Όπως είπατε και εσείς, είναι σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Επειδή ένα track ότι με τα μέσα ενημέρωσης, σας βλέπω ότι είστε και λαλίστατος και πάρα πολύ έτσι κατανοητός. Να είστε καλά. Είναι για η πρώτη συνέντευξη. Είναι η πρώτη συνέντευξη. Ναι. Στο Κάλυμνος News, λοιπόν. Είναι η πρώτη. Να είστε καλά και πάλι για τα καλά σας λόγια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένειά σας. Για όλο το νησί. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.